Και κύριε, καλησπέρα από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου η Περιστέρη Τρέλεμπορν αντιμετωπίζουν την Φιωρετσίνα για την Summer Development League, με τη Φιωρετσίνα να έχει την πρώτη κατοχή της αναμέτρησης, με το Τσιόλο να αφήνει με τον Κρι, με τον οποίο να επιστρέφει την μπάλα για να φτάσει το πρώτο του αγώνα, ήταν άσχολο το τρίποντο, rebound από τους Κουραντούχους. Μπάλα στα χέρια του Σταυρόπουλου και με τη σειρά του στον Παύλου. Τα τζίντας για να καλυφθεί. Τώρα χαμηλά η πάση ζωγραφιστό και το πρώτο καλά της αναμέτρησης. 2-0 τα σκορ. Τεχρής παρά τον έτερο Τεχρή. Τεχρής λοιπόν Βασιλόπουλος παραμένει με την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος, τρίποντο του Σιόλου, είναι άστοχο, rebound από το Τζίντζα, αλλά δεν προλαβαίνει ο Σταυρόπουλος την μπάλα και θα πει στην καλή. Τελειώνει επάνω φορά, το drive και το layup, 2-2 το σκορ, με το καλάθι του Βίχου. Παύλου, με την μπάλα στα χέρια. Θα γυρίσει, θα πιέσει, θα σκοντάτε, θα πετύχει το καλάθι. Είναι rebound όμως από τον Τζίντζα, ο Τζίντζα στο δεξί, θα τελειώσει τη φάση. Ένα λεπτό. 4-2. Μαρκάρουνε σε άμυνα ζώνης η Τρέλεμπορν. Βασιλόπουλος, κυκά στον Γεχρή και Χρήση, στον Νίκο Γεχρή, ο οποίος θα κάνει drive, κυκά στο Σιόλος, Σιόλος ελεύθερος για 3, θα αστοχίσει, 0-3 τρίποτα για την Φιωρετσίνα, η οποία δεν έχει πει καλά από τα 6 χρόνια της αναμέτρησης. Γρήγορη πάσα στον Τζίντζα, Τζίντζα συγκρατεί, έξω στον Παύλου, 10 δευτερόλεπτα, Παύλου προσποιείται, στον Μακρύ, Μακρύ στο drive με το αριστερό, δεν πάει να τελειώσει τη φάση. Rebound από τον Σιόλο, ο οποίος θέλει να πει στον κατ' επίθεση και κερδίζει το φάουλ. Έγινε παραφορά, Σιόλος, Εχρής. Εντάξει, επιλογές, Σιόλος, η γωνία, ο Βασίλης και Εχρής. Για το Τζίντζας, κατοχή παραμένει για την Φιωρετσίνα. Με 9 δευτερόλεπτα να απομένουν το καλά στο χρονόμετρο. Παραφορά, βάλα στα χέρια του Δίκη, ο Δίκος για το Σιόλο, ο Σιόλος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα ευσοχίσει όμως. Από την γράμμα του τρίποντου. Διαφυλιασμός, μακρύς, μέχρι το lay-up, δεν πάρει το καλάθι. Λοιπόν από το Σιόλο, και Χρήση με την μπάλα στο Βίχο, στο low post, kick out και Χρήση θα πάρει το τρίποντο. Αυτός δεν θα λαμβάνει από μακριά. 4-5. Κατεβάζει την μπάλα μακρύ στον Παύλου. Προσπαθεί να σπάσει το screen, ο Βίχος τα κατάφερε, η μπάλα πήγε στα χέρια του Μακρύ, ο οποίος έχει κλειστεί στο Δρακόπουλο, ο Δρακόπουλος στο σουτ, για να πήγησει, στέλνει την μπάλα στα χέρια του Δρακόπουλου, Παύλου, 9 δευτερόλεπτα, μια μικρή αστυνοησία και κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε, όχι δεν έχουμε αλλαγή. Και Χρήση με την μπάλα, και Χρήση Νίκος στον και Χρή Βασίλη, πίσω στον Νίκο, Νίκος για 3, θα το αρχίσει λοιπόν από τον Παύλο. Η Τρέλε μπορεί να κάνει και εξοικονόμηση δυνάμεων, καθώς έχουν κλειστό rotation 6 παιχτών εναντί στους 9 που έχουν οι Φιωρετσίνα, άστοχο το σύμπαν το μεταξύ. Rebound από τη Φιωρετσίνα και δηλειασμός τώρα. Έχουν στηθεί ήδη
Όμως η Τρέλεμπορ kick out στο Τσιόλο. Δίχως το drive, βολέι από την ασταγωμός. Καταρχή για την Τρέλεμπορ. Κερδίζει το φάουλο Παύλου. Το καλάθι δεν μετράει, ήταν χαμηλά το φάουλ. Στην επαναφορά ο Καρτόπουλος. Πάρασε και λέει μακρύ. Μακρύ, λίγο λοιπόν στο Τζίντα. Ο Τζίντας από mid-range. Θα σωθήσει, rebound ο δίχος. Ο Παύλου προσπάθησε για το φάουλ. Δεν προλάβα όμως τον κεφτή, ήταν πολύ γρήγορος. Θα φτάσει μέχρι το layup και θα πετύχει το καλάθι. 4-7. Έχουμε time out. Το time out αναμέτρηση. Η κύρια κοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή με το time out. Το σκορ στο 4-7. Με τους φιλοξενούμενους να έχουμε πάρει το προβάδισμα. Η μπάλα στα χέρια του Κρακόπουλου, ο οποίος θα πάρει και το τρίποντο. Και θα βάλει 7 όλα. Άμεση απάντηση μετά το time out από τους γηπεδούχους. Με το τρίποντο του Κρακόπουλου. Άμυνα ζώνης από την Τρέλεμπορ για άλλη μια φορά που από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε στην συνέντευξη που είναι ο κύριος Νίκος Τζίντας. Η άμυνα θα είναι το κλειδί και η ζώνη θα είναι το μυστικό της όπλο από ό,τι φαίνεται. Ο Τσιόλος ο Μακρύς εκκλειστεί και η Φιωρεντίνα κάνει το κλέψιμο για Χρύς μέχρι το lay-up, όχι, έξτρα πάσα. Στασινόπουλος, αλεϊού στο τελεγατό και καλάθι για την Φιωρεντίνα από τα χέρια του Κεφρί και την Νικόλαου. Τα 9. Έχουμε και αλλαγή για την Τρέλεμπορ. Το νούμερο 5 έχει περάσει στο όνομά του ο Βαγενάς στη θέση του Παύλου, ο οποίος θα πάρει το σουτ. Κατεβάζει για άλλη μια φορά την μπάλα, θα πάρει και το τρίποντο. Συνεχίσει. Ο δίχως δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή για την Τρέλεμπορ. Τρόπλος. Από κοντά ο Δρακόπουλος. Θα τελειώσει. Συγγνώμη, Σταυρόπουλος θέλω να δω πού. 9-9 το σκορ. Σιόλος δεν θα πάρει το τρίποντο. Και αυτή άρχισε το τρίπο. Ο Βίχος, ο Στασινόπουλο. Και θα δω και καλά, ο Στασινόπουλο. 9-11. Πασάρει χαμηλά στο Δρακόπουλο, ο Δρακόπουλος θα περάσει και θα πετύχει το καλάθι. Έχουμε φιλιασμό, δίχως. Έξω η μπάλα στο Γκεφρί. Ζώνη για άλλη μια φορά η Τρέμπολ. Γκεφρίς, Βασίλης για τρεις. Μέσα! Για δύο από το mid-range, θα σωθήσει. Έχουμε φάουλ. Έχουμε δύο αλλαγές με τον Λελάκη και τον Γεργακόπουλο να περνάνε στον αμέτρηση στη θέση του Βίχου και του Σιόλου. Και επίσης πέρασε με νούμερο 99 ο Ακρίτας στη θέση του Σνόπουλου. Ακρίτας θα περάσει το φυσιαντίο, είναι άστοχο από τον Γεωργιακόπουλο. Rebound όμως από τον Ακρίτα και Χρύς, μπάλα, kick out. Για τρεις είναι το σου, είναι άστοχο. Τζίντας παλέν για το rebound και καθαρίζει την πάση. Πέρασε για τον Τρακόπουλο. Μακρύς, θα
Κάνε τον drive. Σε άμυνα ζώνη τώρα και η Φιωρετσίνα. Κατοχή παραμένει, 5 δευτερόλεπτα. Το κόστος του Βαγενά και το καλά και φάουλ. Όμορφη φάση. Το goal foul του Βαγενά. Και έχουμε αλλαγή. Αποχωρεί ο Κεφτής λίγος από το μάτς. Συνδέσεις του με το νούμερο 25 ο Κουλούρης. Θα κοπεί ψηλά όμως από τον Παύλου και έχουμε φάουλ από τον Γεχρή για να σταματήσει τον εθνιδιασμό. Πάμε να φορά από την πλάγια γραμμή καθώς οι δύο ομάδες έχουμε φάουλ να δώσουν. Τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Πάλα σε καρία του Παύλου. Έχει 10 δευτερόλεπτα. 9. Η πάσα στον Βαγενά. Βαγενάς για 3. Είναι άστοχος. Πάω να πει για 3. 3 δευτερόλεπτα. Λεωνάκη. Στο κέντρο η πάσα Γεωργακόπουλος. Θα αστοχίσει. Τέλος του δεκαλέπτου. 16 όλα το σκορ. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τις δύο μάτες να είναι ισόπαλες στο 16-16. Πάλα στα κέντρια του Στρέλεμπορν. Μετά το άστοχο τρίποντο που πήρε ο Γιωργακόπουλος. Άστοχο το σουτ τώρα του Βαγενά. Rebound από Μακρύτα, ο οποίος θέλει να τρέξει και θα περάσει. Γρήγορη πάσα. Λεωνάκης. Θα πασάρει στο Γιωργακόπουλο. Ακρίτα στην ελεύθερη για 3. Θα αστοχίσει όμως. Μπάλα. Μετά από περίεργο παιχνίδι. Έρχεται στα χέρια του Παύλου. Το Κουλούρης είχε λάβει την ευθύνη να μαρκάρει τον Παύλου. Για 3 ο Παύλου είναι άστοχος. Rebound από τον Λεωνάκη. Ρακόπουλος. Κρήτας. Λεωνάκη για 2. Είναι άστοχος. Rebound και εφηδιασμός τώρα για την Τρέλεμπορ. Με το Μακρύ να φτάνει μέσα στο Λεωνάκη. Να κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Μακρύς, έτσι έχει πρώτη βολή.
μπάλα στη γωνία για τρεις ο Ακρίτας, στα Βαντιχής και προσπέρασμα για τη Φιωρεντίνα, η οποία θα προηγηθεί νομίζω για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με 8-19. Παύλου Ακρίς, Τζίντας για τρεις, θα σερβίσει, ριμπάνω τον Κουλούρη. Κρήτας, back to back τρίποντα, αλλά αυτό δεν θα βρει το στόχο. Θα πεθεί για την τρελεμπόρ, θα πεθεί και πέσει την μπάλα εκτός πακέ. Παύλου, κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει το σπίτι του Τζίντα, θα προσπαθήσει για τον drive, το shoot, την άστοχο. Μπάλα στα χέρια του Λεωνάκη. Γρήγορη πάση στο γραφιστό, αλλά κλέβουν εκεί οι τρελεμπόρ. Παύλο από κοντά κερδίζει το φάουλ και δύο βολές. Κανιά όλα, άλλη μια ισοπαλία στην αναμέτρηση. Βάζεται και δεύτερη βολή, προσπέρασμα για τους γηπεδούχους. 20-19. Πάθα γρήγορα Ακρίτα, Σιόλος, συγγνώμη. Κουλούρη στο drive, θα κοπεί ψηλά από τον Τρακόπουλο. Παύλου Ριπάουλ. Παύλου. Αυτό θα χάουλ. Παύλου. Μακρύς. Αυτό δεν ξέρω λίγα κούφεσης. Του δίνει το σκρίνο ο Τζίντζας. Θα τελειώσει η φάση με το αριστερό, αλλά δεν θα βρει στόχο. Λεωνάκης, fast break κατάσταση του Φιωρεντίνα. Lay up, αλλά δεν θα πέσει όμως το καλάθι. Εδώ δεν λέει όμως του Γιώργα Κόπτου. Παύλου για άλλη μια φορά οργανώνει την επίθεση, μπάλα σε κρύβει μακρύ. Από το Σιόλο. Στην παραφορά ο Βαγενάς. Πάτησε την τελική γραμμή Σιόλος στην πίεση. Γρήγορη πάσα. Deflection από τον Ακρίτα. Άλλη μια παραφορά. Βαγενάς. Σαν συμπαίκτη, θα τον βρει σαν Παύλου και θα κερδίσει το φάουλο Παύλου. Έχουμε αλλαγές, περνάει ο Βίχος αναμέτρηση στη θέση του Ακρίτα. Τέσσερις εύστοχες βολές για τον Παύλου. Σιόλος. Κουλούρης. Πάμε στην Ιξάη, στο
Βίχος, θα κερδίσει το φάουλ από τον Τζίντζα. Και δύο βολές για τον Βίχο. Τώρα που δεν βγαίνει και τρομερό πλέξιμο από το Σιόλο. Γεργακόπουλος, Κουλούρης, ο σούτ από το mid-range. Είναι ένα στόχο, Λεόν, μάχησε το rebound μεταξύ Λεονάκη και Τζίντζα. Έχουμε κατοχή για... Γιατί Φιωρεντίνα κατοχή τελικά. Έχουμε επιθετικό φάουλ που έκανε ο Λεωνάκης. Παύλου, Τρακόπουλος, θα πάρει το σουτ. Θα σταθήσει όμως. Πάνω από τον Παύλου και δύο ομάδες έχουν λίγο αποσυγκεντρωθεί από το παιχνίδι που είχαν κάνει στο πρώτο δεκάλεπτο και τώρα παίρνουν λίγο πιο δύσκολες προσπάθειες με την σφιχτή άμυνα που παίζουν και οι δύο. Αποτέλεσμα, οι επιλογές να μειώνονται και ετοιμάζεται με το νούμερο 21 ο Σταυρόπουλος να επιστρέψει. Για δύο Σιόλος είναι αστοχός. Λιβάνο τον Βρακόπουλο. Ο Μακρύς θέλει να τρέξει. Βρίσκει δύο μπροστά του. Φτάνει μέχρι το λεγά. Δεν πάτε μέσα στη φάση. Σιόλος. Κουλούρης. Κουλούρης θα περάσει. Έχουμε φάουλ. Με το πόδι. Και έχουμε time out. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε το time out. Το σκορ στο 22-19 με το φάουλ που έκανε ο Δραγκόπουλος. Ο Βίχος θα ποστάρει, kick out, Δραγκόπουλος, γρήγορη πάσα στον Κουλούρη, Κουλούρη για δύο είναι αυτός, ο ίδιος στο rebound, αλλά παίρνει μπάλα ο Δραγκόπουλος μέσα από τα χέρια του Κουλούρη, ο οποίος θέλει να τρέξει και με no look πάσα θα βρει το Μακρύ, ο οποίος Μακρύς δεν μπορεί να τελειώσει η φάση. 2 με 4, αυτή τη στιγμή η Φιωρετσίνο στο παρκέ, αλλά έχουμε foul από τον Παύλο και τεχνική ποινή που δέχεται. Θα εκτελέσει τρεις βολές ο Κουλούρης. Θα πάρει το τρίποδο. Θα συνεχίσει όμως. Rebound. Μετά
πάπα στην ενοαϊσία με δύο παίχτες της Φιωρεντίνα στείλαν την μπάλα εκτός. Οπότε την μπάλα είναι για την Trelleborg. Με 14 δευτερόλεπτα επίθεση να απομένουν. Στην επαναφορά ο Μακρύς, ο οποίος θα βρει τον Τζίντζα. Ο Τζίντζας, ο τότε σύντομος. Μάκετ rebound και ο Δραγκόπουλος θα πετύχει το καλάθι. Κερδίζει τους δύο παίχτες της Φιωρεντίνα. Γρήγορη πάσα. Βιόλι, Βίχος, τον Λεωνάκη. Αποχωρούν Σιόλις, Λεωνάκης και ο Γεωργακόπουλος και στη θέση τους περνάνε ο Κεφρής Βασίλης, Κεφρής Νίκος και ο Στασιόπουλος Νίκης και το Σούπαγκο Γκρέιντ είναι εύκολο από τον Δρακόπουλο. 26-21. Κεφρής Κλούρης. Κεχρής Βασίλης, Κουλούρης, στον Κεχρή Νίκο, Κουλούρης, θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει, 26-24. Περνάει ο Παύλου. Βασιλόπουλο, η bounce pass στον Βίχο ήταν όχι καλύτερη. Ο Βίχος κρατάει την μπάλα και Χρύς, ωραία πάσα, αλλά δεν είναι την εργασία. Παύλου, θα σκοντά και θα βγει το καλάθι. 28-24, διαφορά στους 4 πόντους. Και Χρύς, Βασιλόπουλος, Κουλούρης τώρα. Και Χρύς, θα προσποιηθεί. Δεν θα βγει συνεργασία με τον Έτερο και Χρή και κατοχή για την Trelleborg. Παύλου. Είναι ασύνητο σκριν, δεν το παίρνει ο Παύλου. Μακρύς με την μπάλα, 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Θα φτάσει κοντά, θα πάρει το σύνολο mid-range και θα το βάλει. Με 1.15 απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Τζίντζας κατεβάζει το rebound μετά την άσχημη προσπάθεια του Κεχρή. Παύλου, Δρακόπουλο, Δρακόπουλος, δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Κεχρής περνάει. Γρήγορη πάσα στο Στασινόπουλο. Ο Στασινόπουλος ψάχνει τον Κεχρή Βασίλη, αλλά άλλο να κλέψουμε για την Trelleborg. Παύλου περνάει. Το press που έχει στήσει η Φιωρεντίνα. Ο Δρακόπουλος θα περιμένει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το πρώτο ημίχρονο. Πάσα στον Τζίντζα από κοντά. Ο Τζίντζας μέχρι το layup, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει την πάση. Ο ίδιος να μην μπορεί να το πιστέψει. Ενδιασμός και Χρύς, Βίχος. Άλλο να κλέψει τον Trelleborg. Back to back κλεψίματα. Δρακόπουλος. Προσποίηση. Κρατάει την μπάλα ο Μακρύς. 8 δευτερόλεπτα, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει όμως. Rebound και Χρύς. Τον Κεχρή Νίκο. Κεχρύς, γρήγορη πάσα στο Βίχο. Ο οποίος θα περάσει και θα τελειώσει την πάση. Αφήνοντας 12 δευτερόλεπτα στην Trelleborg. Γρήγορη πάσα, δεν βγαίνει, Κουλούρης στο κλέψιμο και Χρύς δεν θα προλάβει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, το σκορ στο 30-26. Trelleborg έχει προβάδισμα 4 πόντων, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή για το δεύτερο ημιχρόνο, το σκορ στο 30-26 με τη Trelleborg να προηγούνται με 4 πόντους. Βαγενάς με την μπάλα, κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους και στον ευθυνδιασμό και Χρύς, πάουν σπά στο Βίχο, Βίχος από κοντά. Το ξεκίνημα, μια πολύ γρήγορη φάση. Yeah.
40-29. Παυρόπουλος αφήνει τον Παύλου. Ο Παύλου συγκρατεί την μπάλα στην κατοχή του. Παύλου, Eurostep, Τζιουζάς για δύο. Να στο πώς, Παύλου κατεβάζει το rebound και κερδίζει το φάουλ. Αναφορά, η μπάλα στα χέρια του Τζίντζα. Μπάλα φέρνει τα χέρια του Βαγενάκη, έτσι το σπαγγό. Και χρήση λέω αναφορά. Στολούς, το πίνει στον κεκρή. Μπάλα χαμηλά στο γραφιστό. Στολούς και χρήση. Για δύο στα Συνόβουλος. Είναι άσοχος, κατεβάζει ο Παύλου το rebound. Φρακόπουλος σουτάρει από το πώς και θα το βάλει το φέντερον 32-29 και Χρύς Σασινόπουλος inside μπάλα και Χρύς από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει η φάση rebound δίχως όμως Σασινόπουλος από τις βολές θα σωθήσει rebound από το Σαυρόπουλο. Παύλου, Δρακόπουλος για τρεις, μέσα! Δρακόπουλος, πετυχαίνει νομίζω το τρίτο του τρίποδο στην αναμέτρηση. Κοιτάξω τις σημειώσεις μου. Το σουτ του και χρήνει να στο πω, το και σταματάει η φάση με μια πτώση στο Συνόπουλου. Μου δίνει την ευκαιρία να δω τα τρίποντα. Όχι, ήταν το δεύτερο τρίποντο του Τακόπουλου στην αναμέτρηση. Τζίντζα, αν δώσουμε το Σαυρόπουλο. Σαυρόπουλο, θα ψάξει χαμηλά το Βαγενά. Ο Βαγενά στο πώ. Θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα σωθήσει. Και Χρύς θέλει να τρέξει με συνδυασμό για τη Φλωρεντίνα. Δίχως θα πετύχει το καλάθι. 5 πόντους για τον Δίχως στο δεύτερο ημίχρονο και όλοι οι πόντοι της ομάδας του είναι από τα χέρια του. Πάμε. Βαγενάς, Τζίντζας. Πάσε στο Δρακόπουλο. Τελειώνει ο χρόνος. 4 δευτερόλεπτα στο πόστο Τζίντζας. Θα σουτάρει με το χουκ. Είναι άσοχος. Πάνω τον Κεχρή. Κεχρής θέλει να τρέξει. Αλλά έχουν ήδη παραταχθεί οι τέσσερις της Τρέλεμπορκ. Σασινόπουλος. Κεχρής Βασίλης για τρεις. Ήταν αστοχός. Τζίντζα στο rebound. Παύλου. Με την κατοχή. Το Λέια, το σούτ από κοντά, συγγνώμη. Λαθοχή όμως ο Παύλου. Για Χρύς, συνδυασμό για άλλη μια φορά η Φιωρεντίνα. Γρήγορη πάσα, Σιόλος για δύο. Θα το πετύχει το καλάθι. Πάμε. 35-33. Στους δύο πόντους πίσω η Φιωρεντίνα. Πάμε στα χέρια του Δρακόπουλου. Τζίντζας θα στήσει στο screen, Δρακόπουλος από mid-range. Θα στοχίσει αυτή τη φορά, rebound από τον Κεχρή. Ο οποίος έχει κατεβάσει σε 3-4 άμυνες όλα τα rebound. Κεχρής, πάσα στον Βίχο. Βίχος, θα φτάσει κοντά, θα πετύχει άλλα τα καλά και φάουλ. Και μία συμπληρωματική βολή. 55 όλα. Για άλλη μια φορά ισοπαλία. Thank you.
Θα στοιχίσει την αναγκύβαλη, ο ίδιος το rebound. Και Χρυς με την μπάλα. Το screen του Βίχου. Θα πάρει το step back τρίποντο. Θα στοιχίσει rebound από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος θα περάσει πάσα στον Δρακόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει και θα κερδίσει το foul από τον Κεχρή Βασίλη. Και έχουμε αλλαγή. Περνάει στη θέση του Βίχου ο Γιώργα Κόπουλος. Ο Δρακόπουλος πάει στις βολές, για τις δύο βολές που κέρδισε και το βολές στο χώρο. Και ο Δρακόπουλος, όπως κάνει και ο Βίχος, με τον πρώτο να έχει πετύχει 7 πόντους μέχρι στιγμής και τον δεύτερο να έχει πετύχει επίσης 7 πόντους. Λίγο η πάσα και Χρυς τα σκοντά και δεις το φαουλ φιλά και θα πάει να εκτελέσει 2 βολές. Ή, όχι, το φάουλ ήταν χαμηλά, συγγνώμη. Και Χρυς την επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Και Χρυς Δίκος με την μπάλα. Σε ζώνη τρέλεμπορ και άλλη διαφορά. Καλά το κεφάλι από τον Χρυς. Όλος από όσο θα έπρεπε. Παύλου με την μπάλα. Το σκορ στο 37-37. Για άλλη μια φορά ισοπαλία. Κανονικό ντέρμπι. Γρήγορη πάσα Τζίντζας. Θα πάρει το τρίποντο Τζίντζας. Θα στοχίσει. Ριμπάντο από το Στασινόπουλο. Εφηδιασμός για άλλη μια φορά για την Τρέλεμπορτ. Και Χρυς. Γρήγορη πάσα Σιόλος. Θα συγκρατήσει την μπάλα παρά την πίεση του Σταυρόπουλου. Του Σταυρόπουλου, συγγνώμη. Και Χρυς, Κικάου, Βασίλης και Χρυς για Χρυς. Νέρμπολ όμως. Δεν τους κάνουν το χατήρι μπάλα από μακριά σήμερα. Παύλου. Φλέξιον από τον Γιώργο Κακόπουλο. 12 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Στην επαναφορά από κοντά ο Τζίντζας θα στοχίσει, διεκδικεί το rebound ο Βαρκόπουλος, αλλά ο Κεχρύς είναι πιο γρήγορος και πιο δυνατός και εφηδιασμός τώρα θα χάσει το εξεπαθής ο Γεωργακόπουλος λόγω του καλού position, βασικά όχι, λόγω του καλού position που είχαν οι αμυντικοί των Τρέλεμπορτ σε αυτή την κειμένη φάση και του κόψανε αρκετό χώρο. Δρακόπουλος θα πετύχει το καλάθι. 39-38. Σασινόπουλος θα στοχίσει από το σούτ από τις βολές. Ριμπάντο Παύλου. Θα κερδίσει και το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Time out. Καλή τρελεμπορτ, μην δείχνει διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή μετά το time out. Το σκορ στο 37-37. Η μπάλα από το πόδι του Κεχρή έξω. 18 δευτερόλεπτα στην επίθεση της τρελεμπορτ. Θα κάνει την επαναφορά ο Σαυροπουλός. Για τον Δρακόπουλο η μπάλα, ο οποίος θα φουτάρει. Λέω με το rebound.
εμβολιασμός και χρήση μέχρι το layout και το καλάθι. Γρήγορος εμβολιασμός. Δεν προλάβω να χτυπήσει η άμυνα της Τρέλεμπορντ. Το Ασούς και χρήση. Πέτυχε το καλάθι στον ηχογείτονο. 37-39. Παύλου. Στο Παύλου κλείνεται. Έχουμε φάουλ που έκανε ο Γεωργακόπουλος. Έγινε επαναφορά. Γεωργακόπουλος θα στήσει στο σούτ. Βιασμός και χρήση τώρα με την μπάλα. Κουλούρης, γρήγορο παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή, περνάει στον ανέκτησο Μακρύς στη θέση του παίκτη. Δεν είμαι σίγουρος, μάλλον τον Δρακόπουλο τη θέση. Όχι. Ο Σταυρόπουλος βγαίνει από την μέτρηση, ο Δρακόπουλος παραμένει, απλά δεν έχει και τρόπος βοήθειας για λίγα δευτερόλεπτα. Μακρύς 2,5 λεπτά απομένουν για την λήξη του 10 λεπτού. Δρακόπουλος με την μπάλα. No look pass στο Τζίντζα. Μακρύς θα περάσει. Συνεργασία χαμηλά. 3 δευτερόλεπτα. Μακρύς στο δύσκολο σου. Θα σοκίσει. Να και το rebound. Ο Λεωνάκης καθαρίζει την πάση. Κουλούρης καθαρισμένη. Κρήτας θα περάσει. Όλοι θα με αρκετά με το καλάθι. Πολύ όμορφο drive. 39-41. Τη ρετσίνα μπροστά στο σκορ. Κουπεγεντάς Τζίντζας. Έχουμε φάουλ που κερδίζει από το Λεωνάκι. Οδηγείται στις βολές ο Τζίντζας καθώς έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Η δεύτερη ο Παύλου θα διαβάζει το rebound, ο Στρακόπουλος για 3 θα στοχίσει, διαβάζει το rebound. Ακρίτας περνάει, Λεωνάκης με κολλαία. Και έχουμε τραυματισμό, όχι. Σιγά στο τελευταίο λεπτό του 3-10 λεπτού. Η μπάλα στα χέρια του Τρακόπουλου. Τζίντζας πάρει τον τρίποντο. Θα στοχίσει. Ριμπάνω τον Κουλούρη. Ακρίτας. Γρήγορη πάσα. Λεωνάκης. Κουλούρης από τις βολές. Θα στοχίσει. Από κοντά ο ίδιος. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ο Λεωνάκης κατεβάζει τον ριμπάνω τον Τζίντζα. Ακρίτας. Kick out. Γρήγορο πασίγκο για 3 ο Γεωργακόπουλος. Να στοχός. Και μπάλα στις τριγύρες. Τριάντα δευτερόλεπτα που είναι για το ολοκλήρωση του 10 λεπτού. Βαγενάς. Θα γυρίσει. Το σουτ Βαγενά. Φινάστοχο, Τζίντζας, διεκδικεί το rebound, αλλά ο Ακρίτας παίρνει την μπάλα από τα χέρια του. Κάτι θέλει να τρέξει. Λεωνάκης θα πατήσει όμως την τελική γραμμή. 14 δευτερόλεπτα επίθεσης. Και έχω
έχουμε αλλαγή. Ο Σιόλος στη θέση του Ακρίτα για τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα. Έγινε επαναφορά, η μπάλα στα χέρια του Δρακόπουλου. 10 δευτερόλεπτα. Δρακόπουλος με την μπάλα, 3 δευτερόλεπτα. 2, ένα δύσκολο σουτ. Τέλος του Μεγαλέτη, 42-43. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στο Δαμέκη. Επιστρέψαμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Το σκορ 42-43. Ο Ακρίτας θα χάσει το τρίποντο. Rebound από τον Σταυρόπουλο. Φλέξον από τον Ακρίτα. Αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια. Στρέλεμπορν. Μακρύς για τρεις. Νάστος. Ακρίτα θέλει να τρέξει 3-3 αυτή τη στιγμή. Μπάρα θα καταλήξει πίσω το block out. Και κυμμένει τα χείλια. Δεν μπορούσε να ελέγξει καλά τη φάση όπως θα θέλει ο Ακρίτας. Μακρύς. Κλείνεται, double team. Μπάρα στα χέρια του Παύλου. Green από τον Τζίντζα. Ο Παύλος θα περάσει, θα συγκρατήσει την μπάλα, θα στοχίσει, rebound ο Δρακόπουλος, μάχεται rebound, ο Λεωνάκης καθαρίζει, Ακρίτας, Γιατρής Βασίλης, μέχρι το λέγα, πού το καταφύγει, θα λυθώ γύρω εδώ. Σαρλαδίες, σαρλαδίες. Δρακόπουλος με την μπάλα. Φτάσουμε στο lay-up και θα πετύχει το καλάθι και φάουλ. Και μια συμπληρωματική βολή. Η οποία δεν θα καταλήξει το καλάθι. Το σκορ παραμένει. Άστοχο. Αλλά η Φερετσίνα επιμένει και κερδίζει το φάουλ. Διαθλητικό φάουλ εν τέλει. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση. Ο Λονάκης θα εκτελέσει τις βολές του φάουλ και θα κρατήσει την κατοχή η Φιωρεντίνα λόγω του αντιδιαθλητικού φάουλ. Άστοχη η πρώτη βολή του Λονάκη. Το σκορ παραμένει 42-45. Θα ευχαριστήσει στη δεύτερη. Ακρίτα. Για τρεις. Για τρεις. Ακρίτας για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Κουλούρη. Και έχουμε τεχνική ποινή. Στο Μακρύτα. Και δεύτερη τεχνική ποινή και αποβάλλει το Ακρύτα από την αναμέτρηση. Θα εκτέλεσε τις βάλες των τεχνικών ποινών ο Δρακόπουλος. Με την πρώτη ήταν στο στόχο. Και τη δεύτερη στο στόχο. Πάμε
μπάλα είναι. Μπάλα είναι στην κατοχή της Φιωρεντίνα. Και θα εκτελέσουν επίθεση 14 από την άλλη μεριά του παρκέ. Στην επαναφορά ο Κουλούρης, Λεωνάκης, Σιόλης και Χρύς. Και Χρύς, Λεωνάκης και Χρύς. Θα περάσει, θα φτάσει μέχρι το λέγα, θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές για τον Κεχρή. Θα ασχοληθεί στην πρώτη βολή ο Κεχρής. Έχει άλλη μια ακόμα. Το σκορ στο 44-46. Θα συνεχίσει και στη δεύτερη, μάχη τον rebound. Κερδίζει ο Γεωργακόπουλος και θα πετύχει το feedback. 44-48. Βαγενάς. Θα εφορμήσει προς τη ρακέτα. Η μπάλα στα χέρια του Τζίντζα, με την χαμένη προσπάθεια. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Ο Τζίντζα στο χούς. Θα συνεχίσει. Έχουμε φάουλ του Βαγενά. Στον Γεωργακόπουλο. Για Χρύς. Κιόλος στο πόσο Λεωνάκης. Με τα αριστερό θα τελειώσει η πάση. Δραγκόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Φιωρεντίνα μαρκάρι με double team και το deflection. Δεν την μπάλα εκτός. Κατοχή παραμένει για τους Ελεμπόρντ. 10 δευτερόλεπτα επίθεσης. Και έχουν σπάταγει τη γραμμή. Έγινε επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του Τζίντζα. Θα ψάξει το Βαγενά στο post. Βαγενά, αμβένα τη Σεβίλιο, θα στοχίσει. Rebound από τον Κεχρή. Θέλει να τρέξει ο Κεχρή στο παρκέ. Και έχουμε μεταφορά τη μπάλα. Μπάλα στα χέρια του Παύλου. 40 για την κερδίζει το φάουλ ψηλά, θα εκτελέσει δύο βολές. Το 44-50. Εύστοχη η δεύτερη. 45-50. Περνάει ο Κεχρής το μισό του παρκέ. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Λεωνάκης. Κουλούρης περνάει, φτάνει μέχρι το λέει και πετυχαίνει το καλάθι και έχουμε time out. Την διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε μετά το time out, έγινε πάνω φορά. 45-52 το σκορ. Πάρα στα χέρια του Παύλου. Πέρασε από το screen του Τζίντζα. Δρακόπουλος, ζητάει το screen. Τζίντζας με την πάρα στα χέρια, Δρακόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Και όλο το rebound. Με το μακρύ θα κάνει το αμυντικό φάουλ. Και οι δύο ομάδες θα πηγαίνουν στον bonus από εδώ και πέρα. Όποια κάνει φάουλ. 4 φάουλ για την καθεμία.
Ιωαννάκης. Κάτσε τη γραμμή ο Γεωργακόπουλος. Πάμε στα χέρια του Βαγενά. Ο Τζίντας θα πάρει το τρίποντο και θα το πάρει το πρώτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Θα βρω 8-52. Δύο αναστοχός. Πάνω από το Φιόλο, Γεωργακόπουλος και Χρήστο τώρα. Και Χρήστο θα φτάσει κοντά, θα κοπεί ψηλά. Μπάλα παραμένει, Γεωργακόπουλος, αναδύσκοντο σου, τρεις βολές. Και Γεωργακόπουλο. Που δέχτηκε ο Πάγκος. Ας συγκεκριμένει τον Γεωργακόπουλο. Τώρα στον Σταυρόπουλο. Ας έχει τρίτη βολή την Γεωργακόπουλου. Μετά από μια περιπέτεια στη γραμμή των βολών, το Γεωργακόπουλο θα πηγαίνει για τρεις και θέλει να βάλει 5 βολές. 48-54 το μάτς, με 4-50 να απομένει για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Παύλου θα φτάσει κοντά, δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να βγει το καλάθι. Και Χρήσης θέλει να τρέξει, Κουλούρης από κοντά, παίρνει το καλάθι. Κομπίνα. Και Χρήση, γρήγορη πάσα. Λεωνάκης από κοντά με τα αριστερό, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Βάλω στα χέρια του Κουλούρη. Για τρεις. Νάστοχος. Μακρύς. Εκουλιασμός τώρα. Βάζω στα χέρια του Παύλου. Στο πώς την μπάλα. Για δύο ο Δρακόπουλος θα αφαιχίσει. Ο Τζίντζας θα κερδίσει το rebound. Δρακόπουλος το floater. Κατοχή για την Τρέλεμπολ. Και έχουμε αλλαγές. Βασιλόπουλος, Βίκος και Χρήστος Βασίλης στη θέση του Γεωργακόπουλου, Λεωνάκη και Κουλούρη. Τριπλή αλλαγή. Δρακόπουλος είναι επαναφορά, στα χέρια του Τζίντζα η μπάλα. Κλέψιμο από τον Βίκο, ο οποίος θέλει να τρέξει τον εκβιασμό. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Ο ίδιος το rebound. Σιόλος και Χρήσης Νίκος για τρεις. Είναι άστοχος.
κερδίζει το rebound και το foul. Κερδίζει το foul και όχι το rebound ο Βαγενάς. Κατοχή για την Trelleborg. Και έχουμε πολλές τώρα που θα εκτελέσει ο Βαγενάς. Με τον Βολόνο Βαγενάς, με 3 και 8 να απομένουν για να ολοκλήρωσουν τον αγώνα στο 48-56, στους 8 η διαφορά. Εύστοχη πρώτη βολή του Βαγενά. Εύστοχη και η δεύτερη. Το Βαγενά να σκοράρει μετά από αρκετή ώρα. 50-56. Για 3. Είναι άστοχος. Διεκδικεί το rebound ο Βίκτος. Καθαρίζει τη φάση ο Παύλου όμως. Παύλου. Γιατί την μπάλα. Εφορμά προς τη ρακέτα. Kick out για τον Δρακόπουλο. Θα δώσει το screen ο Παύλου. Έξω η μπάλα. Μακρύς. Το drive. Το shoot. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Παύλου το rebound. Παύλου θα κερδίσει το foul για τις δύο βολές. 2,25 να απομένουν. Επιστροφή μετά το time out. Δρακόπουλος στην επαναφορά στον Παύλου. Παύλου θα απορροφήσει την επαφή. Δεν πάει τελειώσει ο ίδιος στη φάση. Κερδίζει ο ίδιος στο rebound. Πολλά χέρια στην μπάλα. Κατοχή για την Trelleborg. Στην επαναφορά ο Βαγενάς θα αφήσει την μπάλα στον Δρακόπουλο. Δευτερόλεπτα στη διάθεση του Δρακόπουλου. Τζίντζας, τελειώνει ο χρόνος. Δεν το έχει αντιληφθεί. Κατοχή στη Φιωρεντίνα. Και Χρυς. Παραθέτει. Έτερο και Χρυς. Συνεργασία και Χρυς Νικόλας μέχρι το drive. Πάσα στον Βίχο, ο Βίχος θα στοχίσει. Τζίντζας στο rebound. 1-25 για την ολοκλήρωση αναμέτρησης. Παύλου θα εφορμήσει τη ρακέτα. Λόδερ ψηλά, θα καταλήξει την μπάλα στο καλάθι. 53-56. Και Χρυς Νίκος μέχρι το lay-up και θα το βάλει. Απίστευτο τελείωμα στη φάση. Τα
time out. Και διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή μετά το time out, όπου ο Κεχρής Βασίλης θα εκτελέσει βολές. Λόγω τακτικής ποινής που δέχτηκε ο Πάγκος της Τρέλεμπορντ. Και η κατοχή για τους γηπεδούχους. 52-59 το σκορ. 7 πόντι διαφορά, 57 δευτερόλεπτα απομένουν. Στην επαναφορά ο Τζίντζας. Δρακόπουλος. Θα φάσει κοντά, θα κερδίσει το φάουλ. Τις δύο βολές. Συγγνώμη, το σκορ είναι 53-59, η διαφορά είναι στους 6 βολούς. Χάθηκε η πρώτη βολή του Δρακόπουλου. Δεν θα ευθυγήσει το ζευγάρι βολών, θα κοπεί ψηλά από το Βασιλόπουλο. Έχει δεχτεί κάποια επαφή στο κεφάλι ο Βαγενάς. Στην επαναφορά τον Κεχρή Βασίλη. Κεχρής Νίκος με την μπάλα. Περάσει Στασινόπουλος από κοντά. Θα πέτει στο καλάθι. Δρακόπουλος, γρήγορη πάσα. Θα κλέψει ο Κεχρής. Κεχρής θα περάσει. Κεχρής Βασίλης από κοντά. Κερδίζει το φάουλ και τις δύο βολές. Πρώτη βολή του Βασίλη Κεχρή. Το σκορ να πηγαίνει στο 53-62. Έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Δεν θα μπορέσει να το πετύχει. Κάποιος μπήκε πιο γρήγορα. Μακρύς στο Τζίντζα η μπάλα. Τζιντζάς από τα 8, θα αφαιρθήσει 20,6 από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Με τη Φιωρεντίνα να μην εκτελεί επίθεση και να παραμένει αίτητη στο Summer League. Το σκορ, το τελικό θα είναι 53-62. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για αυτή την αναμέτρηση. Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.